κάνουμε. Και απ' την άλλη και εμείς δουλεύουμε. Δεν θα πούμε ζωή του άλλου. Και εμείς δουλεύουμε, τι να κάνουμε. Το lifestyle, Γιώργο, αφορά και τη ζωή του άλλου. Δεν είπα τον διασύρει τον άλλον, υπάρχει διαφορά. Ναι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να γράψει για ένα γάμο. Δεν είπα για θέμα υγεία, αυτό δεν το συζητώ, παιδιά. Είναι άλλο να γράψει για ένα χωρισμό. Και σε μια που δεν είναι. Δηλαδή και να σου κάνει. Ποιο ζευγάρι. Ποιο ζευγάρι. Παντρεμένοι δεν το κάνει. Ποιο ζευγάρι παντρεμένο δεν έχει χωρίσει για ένα διάστημα, έστω και σε μια κουβέντα. Και τι πάει να πει τώρα, το κάνει. Αν όμω έχει την αίτηση διαζυγίου και το ξέρει, εκεί μπορεί να το βγάλει. Καλά, είσαι τώρα το λε πολύ ειδικά. Όχι, μιλάω συγκεκριμένα. Αυτό σα λέω, ρε παιδί μου. Εκεί δεν το έβγαζε, α πούμε. Οκ, προχωρούμε. Προχωράω στον Γιώργο Λεμπέ. Υπάρχει αίτηση διαζυγίου και δεν ξέρουμε κάπου. Τέλεια, αφού δεν θες τέτοια θέματα, δεν θα συνεχίσω. Προχωράμε τον Γιώργο Λεμπέση. Αν υπάρχει μια, το σχόλιο μετά. Αλήθεια. Όχι, α, το ξέρετε όλοι. Άσχετο με το θέμα που συζητάμε τώρα. Λοιπόν, άσχετο με το θέμα που συζητάμε τώρα. Πώς είναι στην ανθρώπινη, δηλαδή είναι στην ανθρώπινη φύση. Ε, ναι, θες να μάθεις, να κάνεις. Μα αφού είναι η δουλειά μας αυτή, ρε παιδιά, λέμε ψέματα. Από αυτό ζούμε. Χωρίς να γράφουμε ψέματα. Πάντως, αν σας νοιάζει, θα σας πω μια ειδισούλα. Η Έλλη δεν χώρισε από τον Γιώργο Μπόγρη. Είναι μαζί. Επειδή γράφτηκε. Γιατί, γιατί θόρυβος είναι τώρα να διαχωρίσει. Γιώργο Λεμπέση στο Γρηγόρη. Κάποτε ήταν κολλητή με το Φίβο. Ναι. Συνεργαζόντουσαν. Αυτοκόλλητη. Έφτασε όμως η μέρα που τον έπαιρνε ο Λεμπέση τηλέφωνο και ο